Βρισκόμαστε 6 μέρες πριν τις εκλογές, κυρίες και κύριοι, και ο ΑΛΦΑ εξακολουθεί να δίνει το βήμα στους πολιτικούς αρχηγούς. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο είναι ο κύριος Θάνος Τζίμερος, επικεφαλής του κόμματος Δημιουργία Ξανά Δράση. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Και καλή επιτυχία βεβαίως στις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Θέλω με αφορμή και το βίντεο για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σας για αυτό που λέγεται διαφθορά, ένα θέμα το οποίο το έχετε πιάσει αρκετές φορές. Λερναία ύδρα στο δημόσιο, παντού βρίσκει κανείς ανοιχτές υποθέσεις. Ναι, θεωρούμε ότι η διαφθορά είναι μια βιομηχανία στο δημόσιο, στην οποία συμμετέχουν ως ισότιμοι συνεταίροι οι κομματικοί στρατοί, οι συνδικαλιστές του δημοσίου και οι κρατικοδίαιτοι εντός εισαγωγικών επιχειρηματίες. Αλλά η διαφθορά εδράζεται στην ανομία, στην πολυνομία. Είναι ένα σύστημα δηλαδή που αν δεν ξεπατώσεις, αν δεν καταργήσεις τη βάση του, δεν πρόκειται να χτυπήσεις τη διαφθορά. Ναι, δηλαδή ότι έχουμε τόσους πολλούς νόμους που στην ουσία δεν έχουμε κανένα νόμο που να εφαρμόζεται. Ναι, και αν κάποιος θελήσει να κάνει κάτι, και αυτό είναι το περίεργο, θα αναγκαστεί να παρανομήσει. Δηλαδή, αν ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης θελήσει να προχωρήσει ένα έργο, θα αναγκαστεί να παρανομήσει. Μπορεί να τον ελέγξουν. Τώρα θυμάμαι ότι η διαφθορά ήταν ένα από τα κεφάλαια που είχατε αναπτύξει εκτενώς και στην περίφημη επιστολή σας προς την κυρία Άγγελα Μέρκελ, για την οποία έγινε και ο μεγάλος χαμός. Τότε πολλοί σας κατηγόρησαν ότι στην ουσία κάνατε υπόκληση με αυτήν την επιστολή στην κυρία Μέρκελ και ακούσατε και πάρα πολλά. Όσοι διάβασαν ολόκληρη την επιστολή, κατάλαβαν. Όσοι χρησιμοποίησαν μόνο μία προσφώνηση, που πώς αλλιώς θα μπορούσε να προσφωνήσω έναν αρχηγό κράτους, και μία φράση μόνο, αυτοί είναι σαφές ότι το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Και απέκρυψαν, συγγνώμη, απέκρυψαν τεχνιέντως ότι αυτή η επιστολή εστάλει πριν από 8 μήνες και όχι προχτές όπως παρουσιάστηκε. Είχατε πάντως και μία φράση που ήταν λίγο υπερβολική, θα έλεγα εγώ, και επιτρέψτε το μου. Ήταν μία υπερβολική φράση. Ότι αν ήμουν στη θέση σας, κυρία Μέρκελ, θα έλεγα να πάει στο διάολο αυτή η απέσια χώρα. Ήταν νομίζω λίγο βαρία. Ας πούμε ότι ήταν λίγο βαρία από έναν πολίτη όμως που άκουγε τον πρωθυπουργό του τότε να βγαίνει και να διαλαλάει σε όλο τον κόσμο ότι αδικό ένα έθνος διεφθαρμένο. Το λέω γιατί τότε το είχαν χρησιμοποιήσει και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, που ξέρετε ότι περιμένουν αφορμή. Είχαν πει Έλληνας πολιτικός βγαίνει και λέει να πάει στην κόλαση αυτή η χώρα. Όχι, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει. Πότε το κάνανε αυτό το πρωτοσέλιδο? Δεν το είχαν χρησιμοποιήσει. Αντιθέτως, το πρωτοσέλιδο στην Bild έγινε αυτές τις μέρες. Εγώ δεν έστειλα την επιστολή στην Bild. Την έστειλα σε σοβαρά γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη Süddeutsche Zeitung, στη Handelsblatt. Αλλά η Bild με τον κλασικό τη τρόπο. Ναι, τότε η Bild δεν το πήρε χαμπάρι, διότι οι άλλες εφημερίδες έδειξαν ότι υπάρχει στην Ελλάδα ένα κίνημα ανθρώπων της παραγωγικής οικονομίας, οι οποίοι θέλουν η Ελλάδα να τιμήσει τις υπογραφές της και να προοδεύσει με αγώνα, με υδρότα, με οργάνωση, με εξυγχρονισμό. Και τα σχόλια ήταν θετικότατα, γιατί τότε παρουσιάζονταν η Ελλάδα ότι είναι γενικά, έχουν τραλαθεί οι Έλληνες. Πώς νιώθετε τώρα εμπειρία σας από την πολιτική, κύριε Πρόεδρε? Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λένε οι παλαιότεροι πολιτικοί ότι ωραία τα λέτε εσείς απ' έξω, αλλά όποιος μπαίνει στο χορό, δύσκολα χορεύει. Και το λέω αυτό γιατί και εσείς στο κόμμα σας τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζετε πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι πολιτικοί, αποχωρήσεις, καταγγελίες σε βάρος σας, πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και δεν ξέρω αν τα περιμένατε αυτό όταν ξεκινούσατε. Τα περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόση χυδαιότητα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα είναι ένας βόθρος, συμπαθάτε με για αυτή τη λέξη, αλλά αντιμετωπίζω το τελευταίο καιρό ποταμούς λάσπης, ποταμούς χυδαίων επιθέσεων για ιδιότητες που ποτέ δεν είχα, για πράξεις που ποτέ δεν έκανα. Και ισχύει αυτό το Γκέμπελς, δηλαδή συκοφαντείτε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Διότι ο άλλος λέει δεν μπορεί, κάτι να είναι αλήθεια από αυτά. Κινδυνεύει όμως το σύστημα από ένα κόμμα το οποίο θέλει να ξυλώσει όλο το παραστατικό σύστημα. Πάτησαν πολύ συνεργασία με τον κύριο Μάνο, για παράδειγμα. Ακόμα και στελέχη του κόμματός σας, τα οποία αποχώρησαν, είπαν ότι αυτή η συνεργασία δεν έπρεπε να γίνει. Και για παράδειγμα, έφεραν δηλώσεις λίγο μετά τις εκλογές ότι εμείς δεν πάμε σε καμία συνεργασία. Και 10 μέρες αργότερα τελικά αυτή η συνεργασία επετεύχθη. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία έπρεπε να γίνει, διότι ο πολιτικός χρόνος τρέχει γρήγορα. Πριν τις εκλογές λέγαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε. Μετά τις εκλογές ο κόσμος έδωσε εντολή βρείτε τα σε όλο το πολιτικό φάσμα και θα έπρεπε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που έχουμε κοινή πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων, συμφωνούμε σε ένα μεγάλο αριθμό ας πούμε, θέσεων, όχι σε όλα, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα συνεργασιών, θεώρησε ότι κάθε συνεργασία είναι και γάμος. Δεν είναι γάμος. Είναι ένας τρόπος να συνεννοηθούμε. Και επίσης θέλουμε να ξεπεράσουμε το 3%, το οποίο είναι ένα φράγμα ας πούμε, που ένας ληστρικός εκλογικός νόμος έβαλε για να μην μπορούν μικρά κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή. Για αυτούς τους λόγους έπρεπε αυτή η συνεργασία να γίνει. Συμφωνείτε με αυτούς που λένε σήμερα ότι η συμφωνία που πέτυχε η Ισπανία, δηλαδή και να χρηματοδοτήσει τις τράπεζές της και να μην έχει μνημόνιο, στην ουσία δικαιώνει όσους λένε ότι μπορούμε και να πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη και να μην έχουμε μνημόνιο? Το 80 η παραγωγή στα οπωροκυπευτικά ήταν 95% στην Ελλάδα. Καλύπταμε τις ανάγκες μας δηλαδή κατά 95%. Σήμερα είναι 12%. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι στο χρέος.
είναι στο μηχανισμό που δημιουργεί χρέος. Στην καταστροφή της ελληνικής παραγωγικής μηχανής. Στο ότι κάποιος που έχει ένα εξαιρετικό, ας πούμε, χωράφι και βγάζει φράουλες για να πάρει μια άδεια για ιδιώτρηση προσπαθεί 4 χρόνια. Και ναι, αυτό. Αν λοιπόν δεν δούμε εκεί, αν δεν εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας, ό,τι και να συζητάμε, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι το παίζουν μνημονιακοί ή αντιμνημονιακοί, ότι η οικονομία βούλιαξε, δεν βουλιάζει, βούλιαξε. Είναι σε μια κινούμενη λάσπη και μας τραβάει όλο και πιο κάτω. Θα βοηθήσουμε η χώρα να ξεπεταχθεί. Θα δώσουμε στη δημιουργικότητα του Έλληνα την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να κάνει πράξη τα όνειρα και τις ιδέες μας. Εκεί είναι το θέμα. Άρα, από αυτή τη λογική, έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά, λέτε, μέσα το μνημόνιο, το οποίο ζητάει και προωθεί μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα. Φυσικά. Φυσικά. Έχει και κάποια πράγματα τα οποία επίσης θέλουν να επαναδιαπραγμάτευση. Όντως. Αλλά επειδή μίλησα με πολλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε να βάλουμε πλάτη. Μια μεταρρυθμισούλα τόση δεν θα κάνετε, θα απελευθερώσετε πραγματικά ένα επάγγελμα. Εμείς λέμε ότι 18 Ιουνίου, εάν είμαστε στην κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει εάν συνεργαστούμε, γιατί είπαμε θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε κάθε κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική, θα καταργήσουμε το καμποτάζ. Θα το καταργήσουμε. Θα ανοίξουμε τα επαγγέλματα. Όλα. Θα πάψει, ας πούμε, η περιφρούρηση, θα σταματήσει η περιφρούρηση των απεργιών. Η ανομία, η διάχυση της ανομίας θα σταματήσει. Θα εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν θα μπορεί μια οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών επαναστατών να κάνει ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής απαγορεύοντας τα πλοία να αποπλέον. Αυτό το πράγμα θα απαγορευτεί. Διότι και τώρα απαγορεύεται από τον νόμο, καταλάβατε. Άρα, φαντάζομαι ότι ο βαθμός απελευθέρωσης που έχει υπάρξει τώρα σε ό,τι αφορά το επάγγελμα των ταξί ή το επάγγελμα των βιντεοφορέων και των μεταφορέων δεν σας ικανοποιεί. Οτιδήποτε, βεβαίως, οτιδήποτε δεν συμφωνεί με τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε νόμος δεν είναι σύμφωνος με τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πάψει να ισχύει. Όπως επίσης θα καταργηθεί ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων, το χαράτσι επιδικαίων και αδίκων. Όλα αυτά έχουν μπλοκάρει την οικονομία. Δεν το βλέπει κανένας. Κατέρευσαν τα έσοδα. Δεν μπορεί να φορολογεί τα τούβλα. Λέμε οι έχοντες και κατέχοντες. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να είναι κατέχον και να μην είναι έχον. Κάποιος που έφτιαξε ένα σπίτι κάποτε, που είχε δουλειά. Ακριβώς. Χρειάζεται τεράστια μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Και αυτοί θα πρέπει να κάνουμε. Επειδή έχουμε και μεγάλο θέμα με την εγκληματικότητα και τα βλέπουμε διαρκώς, θέλω και την άποψή σας πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι έχουμε 1 εκατομμύριο μετανάστες, το λιγότερο σε αυτή τη χώρα, πώς μπορούν να φύγουν, αν μπορούν να φύγουν ή τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς? Ναι, με πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι καταρχήν να δούμε τους διεθνείς θεσμούς και τις συνθήκες που μας υποχρεώνουν να δεχόμαστε, όπως το Δουβλίνο 2. Είπαμε ότι αυτό θα το καταγγείλουμε και θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν έρχονται για μας οι μετανάστες, δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα. Όπως επίσης και τις διεθνείς συνθήκες που μας υποχρεώνουν να δίνουμε πολιτικό άσυλο σε οποιονδήποτε μετανάστη δηλώσει, ή τέλος πάντων να εξετάσουμε την αίτησή του, σε οποιονδήποτε μετανάστη δηλώσει ότι προέρχεται από εμπόλεμη περιοχή. Το Δουβλίνο 2 βεβαίως σημαίνει δίνω ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στην ευχή του Θεού. Κάτι το οποίο μας απαγορεύει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή συζητάμε για ποσόστοση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε 100 άδειες, 100 παραμονές, θα πάρει η Γερμανία 20, η Ολλανδία 15, η Αυστρία 12, ξέρω εγώ, η Ισπανία 7, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν έρχονται για την Ελλάδα. Απ' την άλλη, θα εμποδίσουμε την είσοδο με κάθε τρόπο. Διότι λένε ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, το λένε οι πάντες. Όταν λες όμως, ναι, ελάτε να το φράξουμε, σου λένε, α, φασίστας. Μα δεν γίνεται έτσι. Αν δεν είναι ξέφραγο, πρέπει να είναι φραγμένο. Πώς? Με φράχτη, με συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, με δορυφόρο, με τη Frontex, με το λιμενικό, με το στρατό, με τα πάντα. Αλλά να το φράξουμε. Και όσοι είναι μέσα και έχουν τις προϋποθέσεις να απελαθούν ή να επαναπροωθηθούν, γιατί είναι δύο διαφορετικοί όροι αυτοί, θα το διεκδικήσουμε. Όμως χρειάζεται δύναμη γιατί πρέπει η Ελλάδα να ασκήσει πίεση και σε κράτη τα οποία, όπως η Τουρκία, υπέγραψαν συνθήκη επαναπρόθεσης, αλλά δεν δέχονται τον κόσμο πίσω. Όσοι δεν είναι εδώ, είπαμε ότι θα πρέπει να μπορέσουν να βρουν δουλειά σε ζώνες, σε ειδικές οικονομικές ζώνες, όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά κάτι που βελτιώνει την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και μπορεί να δώσει δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με διαφορετικούς, βεβαίως, αντιλαμβάνομαι όρους εργασίας. Σαφώς, αλλά θα μπορεί εκεί να πάει και Έλληνας και οποιοδήποτε. Θα τους προσφέρεται στέγη, τροφή και περίθαλψη και θα εργάζονται με ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρνουν στη χώρα τους, προσφέροντας την οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.